Καλησπέρα, βρίσκομαστε εδώ με την κυρία Βάση Αναστασίου, η οποία θα μας πει έτσι λίγα λόγια για τον εαυτό μας. Βεβαίως. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Μεγάλη Βρετανία από τις 10 χρονών, από Έλληνες μόνες γιατρούς που κάνουν την ειδικότητά τους εκεί και μετά γύρισα στην Ελλάδα, είμαι δικηγόρος και δημοσιογράφος και κατεβαίνω σαν βουλευτής στην Ανατολική Αττική. Παρόλο που έκανα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Λονδίνο, αφού τελείωσα το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, αποφάσισα να γυρίσω στη χώρα μου και να παλέψω για μια θέση στον τομέα εργασίας, παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή για τους νέους ανθρώπους και όλοι μου φίλοι σχεδόν είναι στο εξωτερικό αυτή την περίοδο και εργάζομαι. Παίρνω στο παρελθόν με το κόμμα κατεβαίνει. Με το κίνημα Αλλαγής κατεβαίνω, που είναι η πρόεδρος μας Φώτη Γενιά και έχουμε έτσι πολλά νέα στελέχη στην χώρα. Είναι συγκλονιστικό. Έχουν χτιστεί ελληνικές πόλεις σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με τους Έλληνες ομογένειες είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό φαινόμενο. Τηρούν τα έθιμα της παραδόσης, παίρνουν ένα κομμάτι της Ελλάδας και το πάνε σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι μοναδικό. Βέβαια, πρέπει να υπάρχουν τα ανοίγματα και η πρόνοια να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω αυτοί οι άνθρωποι, αν φυσικά το θέλουν. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι, νέοι, μεγαλύτεροι, που θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους, στη χώρα τους, όμως δεν μπορούν να το κάνουν αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Το ξέρετε. Εγώ σου εύχομαι έτσι, ολόκληρη συγχάρηση. Ευχαριστούμε πολύ. Όταν θα έρθει ο κύριος. Λοιπόν, ωραία. Εγώ θα είμαι 28 χρονών. Ωραία. Πιο νέες ή πιο μικρές. Είμαι από τις πιο μικρές, ναι. Θέλω να δώσω πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένη, έχοντας υπάρξει η Έλληνες ομογένειας. Είμαι πολύ συγκινημένη.